Σήμερα θα κάνουμε μια θεραπεία αναδόμησης, ναι. Γιατί αυτή η αλλαγή θερμοκρασίας, το δέρμα το στρεσάρει και παθαίνει ένα σοκ. Και τα συμπτώματα αυτά ποια είναι? Είναι οι ξηροδερμίες που τυχόν βγαίνουν στο δέρμα, σε όλους τους τύπους δέρματος. Θα δούμε ότι τα λιπαρά δέρματα εκεί που εκρίνουν σμίγμα σταματάει και έχουν μια τάση ξηρότητας. Γι' αυτό θα κάνουμε μια αναδόμηση με κύριο συστατικό το ταχύνι, που δεν λείπει την περίοδο της άρακοστής. Μπράβο το σουσάμι. Και νηστίσιμο. Και νηστίσιμο. Ωραία. Και επίκαιρο. Το ταχύνι είναι πλούσιο σε βιταμίνη ε, για αντιγυραντική και αντιοξυδοτική ιδιότητα. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες στο συμπλέγματος B που, και έτσι μας δίνουν την δυνατότητα να αναδομήσουν το δέρμα. Και η θεραπεία μας αποτελείται από μία μάσκα, μία για λιπαρές μικρές επιδερμίδες και μία για ξηρές και πιο όριμες επιδερμίδες, και θα τελειώσουμε με μία λοσιόν που δίνει τροφή στο δέρμα. Και άμα στάξει και λίγο, ρε παιδί μου, είναι και νόστιμο. Πεντανόστιμο. Πες το και αυτό. Ωραία, με τι θα ξεκινήσουμε? Με τη μάσκα. Φύγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη μάσκα για λιπαρές μικρές επιδερμίδες. Είναι συνήθως το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε, ότι ενώ όλη μας η επιδερμίδα είναι ξηρή, στο ταφ έχει περισσότερο σμίγμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να την ελέγξουμε εύκολα και να χρειαζόμαστε περισσότερο μακιγιάζ, που δεν είναι στην ουσία πραγματικότητα αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν πρέπει να βάζουμε πούδρα ή όλα αυτά τα συστατικά που μπλοκάρουν το σμίγμα, φράζουν σπόρους, βέβαια. Και δεν αφήνουν να αναπνεύσει το δέρμα. Mm-hmm. Λοιπόν, βάλαμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, το ρευστοποιούμε με τον χυμό με 4 με 5 σταγόνες χυμό λεμονιού. Το λεμόνι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, δίνει λάμψη στην επιδερμίδα. Για να μπορέσει να το δουλέψει κιόλα, γιατί διαφορετικά το μέλι. Δεν δουλεύεται. Δεν δουλεύεται με τίποτα. Άμα ειδικά δεν έχει. Και πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Λίγο να είναι λίγο ρευστό, παιδί μου, να έρθει λίγο να μαλακώσει. Πώς θα γίνει? Θέλει κάτι. Όπως δεν αλήθεται, έτσι δεν δουλεύεται κιόλα. Ναι. Δεν μου λες, σε περίπτωση που θέλει κάποιος άνδρας να την εφαρμόσει αυτή τη θεραπεία, μπορεί φυσικά, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με το τι τύπο επιδερμίδας έχει, ναι. Ωραία, ναι, ωραία. Τους άνδρες μας. Ωραίοτα, τα μέλι και λεμόνι, απλά πράγματα. Και ταχύνι. Καλά, τροχήματα. Βλέπουμε και την κάρτα εδώ μεταξύ. Ένα κουταλάκι γλυκού μέλι, ένα κουταλάκι γλυκού ταχύνι, 4 σταγόνες χυμό λεμονιού. Εσείς κάνετε τα κουμάντα σας, σε περίπτωση που έχετε και μια φίλη στο σπίτι και θέλετε να της κάνετε ένα δώρο, την κάνετε εκείνη την ώρα που πίνετε καφέ, κάθεστε, τη φοράτε. Μετά από 10 λεπτά και τσακ, καινούργια τα κορίτσια. Το ταχύνι είναι από. Είναι αποφλοιωμένο το σουσάνι, γιατί το βλέπω λίγο σκούρο. Ναι, ναι, ναι. Α, οκ, okay, εντάξει. Γιατί μπορεί να το θες και βιολογικό το προϊόν σου, έτσι δεν είναι? Η μασκούλα μας είναι έτοιμη, Χριστίνα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι η φύτης είναι αυτή ώστε να απλώνεται και να δουλεύεται πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Βάζουμε σε καθαρή επιδερμίδα πρόσωπο λαιμό και αποφεύγουμε την περιοχή γύρω από τα μάτια. Να αφήνουμε 15 με 20 λεπτά. Δεν θα στεγνώσει η μάσκα αυτή. Στα 20 λεπτά την βγάζουμε, έτσι δεν την αφήνουμε περισσότερο. Για ποιο λόγο? Δεν κάνει, γιατί μετά εκεί που πάει να ενυδατώσει το δέρμα και να το αναδομήσει. Το ξηραίνει. Μένει περισσότερη ώρα στο δέρμα και έτσι το αφυδατώνει. Ωραία. Εσύ τι προτείνει για καθαρισμό, δηλαδή πριν από τη μάσκα αυτή, σε περίπτωση που θέλουμε να καθαρίσουμε την επιδερμίδα μας, όχι απλά με νερό, αλλά με κάτι πιο δραστικό, σαπούνι? Εγώ προτιμώ τα σαπούνια, τα ήπια, να είναι με είτε ελαιολάδου είτε με φυτική γλυκερίνη, που έτσι δίνουν και τις ιδιότητες της γλυκερίνης στο δέρμα και των ενυδατικών στοιχείων, αλλά και κάποια κυρία που θέλει να πάρει ένα κρεμοτζέλ, λοσιόν, γαλάκτωμα, αναλόγω. Εσείς ξέρετε, στη κρίση της καθεμίας είναι. Ωραία. Εγώ όμως προτείνω το σαπούνι. Έχουμε κάνει μαζί σαπούνι? Όχι. Είναι εύκολο ή δύσκολο? Θέλει αρκετή ώρα. Θέλω να κάνουμε μια μέρα τζέλ με βάση το σαπούνι ελαιολάδου. Θέλω να το δείξω, αλλά θέλουμε χρόνο, Χριστίνα. Αν μου αφιερώσεις χρόνο, ευχαριστώ, θα το κάνω. Είναι ομορφιά της τηλεθεάτριας, αγαπητή μου, θα το αφιερώσουμε τον χρόνο. Φυσικά, αν έχουμε τέτοια όπλα στο οπλοστάσιό μας. Να κάνουμε υγρό σαπούνι για κάθε χρήση. Ωραία, πάμε. Γίνεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτή η μάσκα μας ήταν για λιπαρά, μεικτά δέρματα. Τώρα θα πάμε στις κυρίες που έχουν λίγο όριμη επιδερμίδα, ξηροδερμία. Βάζουμε την κρέμα μας και νιώθουμε ότι ενώ τη βάζουμε θέλουμε ακόμα περισσότερη ενυδάτωση. Αυτά τα συμπτώματα, ξέρεις, είναι της αναλλαγής θερμοκρασίας. Mm-hmm. Ειδικά αυτές τις μέρες μας έχει ταράξει ο καιρός. Ναι, αυτή η εποχή είναι ό,τι χειρότερο. Αν και θεωρητικά οι βροχερές μέρες κάνουν καλό στην επιδερμίδα. Γιατί δεν σπάει. Όχι, οι βροχερές μέρες ναι, αλλά τώρα μία κρύο, μία ζέστη, τι να σου κάνει το δερματάκι, πόσο να αντέξει. Βλέπω και τα χώρια στο στούντιο πάντως εξίσου. Ενεργά. Βλέπουν. Κάνουν ό,τι δεν βλέπουν, κάτι κλεφτές ματιές τις ρίχνουν όμως με το, ξέρεις, με το ασπράδι, έτσι κοιτάνε.
μην κάνετε, παιδιά. Δεν είναι προνόμιο των γυναικών μόνο η ομορφιά. Μαθαίνουν πώς τις κάνουν για να τις εφαρμόζουν στις καλές τους, λογικά. Mm-hmm. Αυτό δεν εξηγείται τόσο. Καλά και στον εαυτό τους, μην ανησυχείς. Λοιπόν, βάλαμε ένα κουταλάκι μέλι του γλυκού, ένα κουταλάκι ταχίνι. Εδώ, ο πατής. Βρε, το ταχίνι έτσι όπου το βλέπω με λίγη ζαχαρίτσα. Μια χαρά είναι πολύ, πολύ θρεπτικό, Χριστίνα. Είναι θρεπτικότατο. Τι είπες, με μια, τι είπες. Μια ρετσίνα λέει και μια κοκακόλα. Οπανάτα. Αυτά είναι. Λοιπόν, βάζουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Mm-hmm. Πολύ βιταμινούχο, αντιγυραντική ιδιότητα. Πλούσια υφή, ε. Πλούσια υφή. Δεν το φοβόμαστε. Όχι, δεν το φοβόμαστε. Το ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Και ανακατεύουμε λίγο καλά για να ομοιογενοποιηθούν τα υλικά μας. Αυτές τις μάσκες μπορούμε να τις κάνουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα, ειδικά την περίοδο που νιώθουμε ότι το δέρμα μας θέλει επιπλέον ενυδάτωση. Δεν μου λες, σε απόσταση με το μακιγιάζ, δηλαδή τη φοράμε, τη βγάζουμε, βάζουμε μια κρέμα και μακιγιάζουμε το πρόσωπό μας ή θα στρώσει καλύτερα το μακιγιάζ, βέβαια. Ωραία. Θα ενυδατωθεί πάρα πολύ καλά το δέρμα, έτσι ώστε θα κάθεται καλύτερα το μακιγιάζ. Όλα, τελικά θέλουν το κόλπο τους. Δεν γίνεται λοιπόν, τίποτα και έτσι, η μασκούλα αυτή, το πινελάκι μας δεν φέραμε σήμερα. Πάντα κάτι θα ξεχνάμε, Χριστίνα. Δεν τελείωσε. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι. Κάτι ξεχνάς, λοιπόν, παίρνουμε κάτι το πινελάκι μας και απλώνουμε τη μάσκα στο πρόσωπο σε καθαρή επιδερμίδα. Mm-hmm. Εντάξει. Και τελειώνουμε με την λοσιόν θρέψης αναδόμησης, που είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την εποχή. Θέλουμε 100 ml αποσταγμένο νερό. Αποσταγμένο νερό, είπαμε ότι είναι το νερό χωρίς άλατα. Είτε, εγώ προτιμώ να το κάνουμε εμείς με τον εξής τρόπο μάλλον. Βράζουμε για 1/4 νερό σε ένα κατσαρολάκι. Αφήνουμε να κρυώσει καλά, στεραγγίζουμε με προσοχή να μην πέσουν τα άλατα που έχουν μείνει στο πάτο της κατσαρόλας και όταν είναι χλιαρό το νερό μας, προσθέτουμε ένα κουταλάκι, μισό κουταλάκι ταχίνι, πολυτό από ταχίνι. Ωραία, μπράβο. Αυτή η λοσιόν διατηρείται στο ψυγείο μας για 5 με 7 μέρες το πολύ, είναι πολύ πολύ φρέσκα. Γιατί φρέσκια. Μόνο 5 με 7? Γιατί δεν έχει συντηρητικό, Χριστίνα, ναι μεν το μέλι έχει συντηρητική ιδιότητα, αλλά το ταχίνι θέλει να το βάζουμε φρέσκο στο δέρμα. Χάνει δηλαδή μετά τις ιδιότητες του. Ναι, μια εβδομάδα τα 100 ml πρωί-βράδυ μετά το καθαρισμό θα τελειώσει. Ας πούμε ότι δεν είναι τόσο δραστική, όχι ότι θα πάθει κάτι κάποιος που το χωρέσει, απλά δεν θα είναι τόσο θεαματικά τα αποτελέσματα σε περίπτωση που δεν φροντίσετε να είναι φρέσκια. Και γιατί να μην είναι φρέσκια, δηλαδή, τη στιγμή που μπορείς να την κάνεις εκείνη τη στιγμή. Κάτσε τώρα να δεις που το μέλι δεν το ρευστοποιήσαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Εργατικό απλά ατύχημα. Το νερό μας να είναι χλιαρό. Εάν είναι χλιαρό το νερό, δουλεύονται πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά. Ωραιότατα. Αυτό και το βάζουμε στο μπουκαλάκι μας. Και τη χρησιμοποιούμε πρωί και βράδυ. Και κάποια κυρία που δεν θα βγει από το σπίτι της και θα είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί να τη βάζει συνέχεια στο θέρμα της. Μην το βλέπετε έτσι, θα λιώσουν άμα είναι χλιαρό το νερό. Καλά, δεν ανησυχείς για την εικόνα, παιδί μου. Το αποτέλεσμα σας ενδιαφέρει. Να το καταλαβαίνουν, Χριστίνα, οι τηλεθεατές μας. 100 ml αποσταγμένου νερού, οι καλές νοικοκυρές ξέρουν ότι αυτό γίνεται και με τον ίδιο τρόπο και για το σίδερο, έτσι δεν είναι. Όταν θέλουμε να σιδερώσουμε και να μην μείνουν άλατα. Mm-hmm. Για να μην χαλάσει το σίδερο κυρίως και όχι τα ρούχα. Μισό κουταλάκι του γλυκού ταχίνι και μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι. Και αντιστοίχως διπλασιάζουμε και τριπλασιάζουμε τις ποσότητες. Τώρα δεν θα μείνετε κατά γράμμα στη συνταγή προς Θεού. Ωραία, αυτό ήτανε. Αυτό ήταν η Χριστίνα. Θεραπεία αναδόμησης με πολύ απλά υλικά. Αναδομήθηκες και πας όπου θέλεις. Βγαίνεις, διασκεδάζεις, πας σε ένα γάμο καλεσμένη, πας στο δικό σου γάμο. Όπως θέλεις τα κάνεις όλα. Ειρήνη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.